Γεια σας αγαπητοί μου, η ενέργεια της ημέρας. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι προβλέψεις είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Και επιπλέον οι ενέργειες είναι διαχρονικές. Κάποιους από εσάς πιθανότατα να σας πιάσουν σήμερα. Κάποιους άλλους να σας πιάσουν μετά από κάποιες μέρες. Κάποιους άλλους μπορεί να σας πιάσουν και μετά από μήνα, παιδιά. Έτσι. Γιατί η ενέργεια ρέει. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε ποτέ στάσιμη. Οπότε λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ενέργεια. Ως γνωστόν, δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί εδώ δεν έχω χρόνο να αναπατέψω. Και σύντομα πολύ κοντά σας, πολύ κοντά σας. Μια άσυμα παρά την τραπουλίτσα. Όπα. Εντάξει, και ξεκινάω. Και να ευχηθώ και τα καλύτερα για όλους, όπως πάντα. Λίγο ακόμα δώστε μου. Να γίνει καλό ανακάτεμα. Οπα. Ωραία. Λίγο ακόμα. Πολύ ωραία. Και αυτό ήταν να κόψω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, βλέπετε και εσείς εδώ, έτσι. Βλέπετε και πάρα πολύ όμορφα. Παιδιά, φίλια, εδώ μας δείχνει δύο νεαρές κοπέλες, όμοια τιμένες, κολλητές που λέμε, έτσι. Πώς είμαστε σε νεαρή ηλικία που μας αρέσει το τι φοράει η φίλη μας ή ο φίλος μας, ανάλογα αν είμαστε αγόρια, κοριτσάκια και θέλουμε πολύ και εμείς, ας πούμε, να ξεσηκώσουμε ένα ανάλογο στυλ. Ωραία. Εδώ αυτές οι κοπελίτσες είναι σαν δίδυμες, εντάξει. Δεν είναι όμως αδερφές, είναι φίλες. Αγνότητα συναισθημάτων, friends forever δηλαδή. Είναι σε μια φάση ηλικιακή που νιώθουν ότι αυτή η φιλία θα κρατήσει για πάντα. Εδώ πολύ όμορφη αψίδα από, μάλλον κυσσός πρέπει να είναι αυτό, ή κάτι πολύ φιλόδες και πυκνό. Αχ μωρέ, πώς τα λέμε εμείς αυτά. Ξέρετε ποια φυτά λέω τώρα, κόλλησα. Αυτά που δημιουργούν πάρα πολύ ρουστάμους και κουρεύονται και σε διάφορα σχήματα. Λοιπόν, είναι μπαλκόνι, πίσω λοιπόν φαίνεται η κουπαστή του μπαλκονιού και κρατούν και οι δύο λοιπόν αυτά εδώ τα υπέροχα λούλουδο κλαράκια, έτσι. Πάρα πολύ χαλαρές, ακουμπάνε μία την άλλη, έτσι. Σας λέω, σαν δίδυμες, αλλά δεν είναι δίδυμες. Όχι, είναι φίλες. Λοιπόν, παιδάκια μου, πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένη ενέργεια όλους τους τομείς. Αχαχαχ, τώρα βρήκε ο Λαζαράκος να αρχίσει να λέει τα τραγούδια του. Καλά, θα περιμένω λιγάκι να σταματήσει, γιατί εδώ πέρα έχουμε και ένα πάρτι από άλλα σκυλάκια. Ακούει ένα σκυλάκι από μακριά και εκείνος θέλει να κάνει διάλογο. Λοιπόν, πιστεύω να μην σας ενοχλεί τόσο πολύ το γάβισμα, οπότε να ξεκινήσω με τον άμεσο οικογενειακό τομέα. Πατέρας, μητέρα, αδέρφια, ξαδέρφια. Έτσι, αν έχετε φυσικά όσοι από εσάς. Λοιπόν, σήμερα βάσει αυτής της ενέργειας θα θελήσετε να έρθετε πιο κοντά, κατά ποια έννοια, όχι τόσο πολύ ως συγγενείς, αλλά συγγενείς πλάς φίλοι. Δηλαδή να υπάρχει μια πιο φιλική ατμόσφαιρα μέσα
στο σπιτικό σας, της άμεσης οικογένειάς σας, έτσι. Ή, πολύ πιθανόν, να θελήσετε να πλησιάσετε πιο πολύ τα αδέρφια σας, αν έχετε, όσοι από σας έχετε, ώστε να βάλετε κάτω κάποια θεμέλια, τα οποία, ας πούμε, δεν θα περιορίζονται μόνο στις πολύ πολύ τυπικές σχέσεις, αλλά θα θελήσετε να επικοινωνήσετε πιο ουσιαστικά, σαν να επικοινωνούσατε με έναν φίλο σας ή με μια φίλη σας. Δηλαδή τα αδέρφια σας να τα πλησιάσετε με μια πολύ φιλική διάθεση. Το ίδιο είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνουν και εκείνα από την πλευρά τους, αν έχετε αδέρφια ή αν έχετε ξαδέρφια, έτσι. Επίσης, μητέρα, πατέρας, επίσης είναι πολύ πιθανό σήμερα να σας πλησιάσουν με μια χαλαρή και φιλική διάθεση, πιθανότατα να έχουν σκεκριμένες συμπεριφορές που τους έχετε συνηθίσει καθημερινά, να είναι λίγο πιο αυστηροί, όχι βέβαια αυστηροί με την έννοια της αυστηρότητας, να είναι πιο κατσούφιδες, να είναι πιο μονοκόμματοι στα λόγια τους, να μην σας λένε πολλά, να είναι πιο λακωνικοί, να το θέσω έτσι. Βάσει αυτής της ενέργειας λοιπόν θα θέλουν να σας πλησιάσουν περισσότερο. Θα θέλουν δηλαδή να ανοίξουν μία πύλη φιλίας, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, έτσι. Να σας προσεγγίσουν με πιο χαλαρότητα, με μια διάθεση να σας ακούσουν και να τους ακούσετε, να κάνετε ουσιαστικό διάλογο, να πείτε και τα χωρατά σας, να κάνετε και το χιούμορ σας, έτσι παιδιά μου. Λοιπόν, απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ πιθανό εσείς να μάθετε από αδερφό ή αδερφή σας ή και κάποιο ξάδερφο-ξαδέρφη ότι μια φιλία σπάτσαρε. Ότι ξέρεις κάτι, αυτός που εγώ που θεωρούσα κολλητό ή θεωρούσα κολλητή, τελικά δεν μου την έφερε. Έλα ρε παιδί μου σοβαρά. Ναι, άσε που, μα αδερφή μου την ένιωθα, μα αδερφό μου την ένιωθα, τόσο πολύ κολλητή. Έτσι παιδιά μου. Λοιπόν, ότι μια φιλία σπάτσαρε. Και σπάτσαρε γιατί, εξαιτίας αυτής εδώ της τάσης να προσπαθεί ο ένας να ξεσηκώσει τον άλλον. Να τον ξεσηκώσει, να τον αντιγράψει. Έτσι, παιδιά μου. Πάρα πολλοί κόσμος το προσπαθεί αυτό και το γνωρίζετε. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, το άλλο άτομο, ο φίλος ή η φίλη, έτσι, έδειξε το αληθινό του πρόσωπο τελικά, ξεσκέπασε ότι δεν είναι τελικά τόσο άγνατα πράγματα, αλλά σας ζηλεύει, σας ανταγωνίζετε, σας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει. Και εσείς το πήρατε χαμπάρι γιατί δόθηκε αφορμή. Οπότε λοιπόν σπάτσαρε η φιλία, έσπασε η φιλία που λέμε. Και να σας πω και κάτι καλύτερα, καλύτερα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Έτσι, τώρα μιλάμε για τον οικογενειακό άμεσο προσωπικό τομέα. Δηλαδή να ανακαλύψετε ότι κάποια φιλία που εσείς θεωρείτε πολύτιμη για εσάς, να μην είναι έτσι όπως θεωρείτε εσείς και υπάρχουν άλλα κίνητρα από πίσω και δεν είναι αυτό το αγνό. Έτσι, υπάρχουν άλλα κίνητρα ανταγωνισμού, αντιγραφής, ζήλιας, πάρα πολλά. Έτσι. Πάμε τώρα στον επαγγελματικό σας τομέα. Και εδώ, παιδιά, συνάδελφοι. Εντάξει, συνάδελφοι, κάνουμε φιλίες μέσα από την εργασία μας, εννοείται. Okay. Τι είδους φιλία όμως είναι αυτή που θα προκύψει. Σήμερα λοιπόν, βάσει αυτής της ενέργειας, είναι πάρα πολύ πιθανόν να τεσταριστούν κάποιες φιλίες με συναδέλφους και εσείς να έχετε ενδείξεις ότι για κάποιους ισχύει ότι μπορείτε να νιώσετε χαλαρά και άνετα μαζί τους, αλλά για κάποιους άλλους όχι. Εν τω μεταξύ, ο προϊστάμενός σας, ο διευθυντής σας, όσοι από εσάς εργάζεστε και έχετε υπαλληλική σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανόν σήμερα να σας πλησιάσουν με μια πιο φιλική και ανοιχτή διάθεση. Και δεν θα είναι ότι το κάνουν επειδή θέλουν κάτι από εσάς συγκεκριμένα και προσπαθούν να σας χρυσώσουν το χάπι. Το κάνουν επειδή πραγματικά θα είναι σε αυτή τη διάθεση σήμερα. Θα νιώθουν ότι okay, μπορούν να ανοιχτούν λίγο παραπάνω, μπορούν να είναι λίγο χαλαροί παραπάνω κτλ. Αντίστοιχα, αν είστε αφεντικό, πιθανότατα εσείς να δείξετε μία τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους υπαλλήλους σας. Να είστε πιο χαλαρός ή πιο χαλαρή, να μην τους αποπαίνετε και τόσο πολύ αν γίνει καμιά στραβή, να κάνετε περισσότερα χωρατά, έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, πάρα πολύ όμορφα. Καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Αλλά υπάρχει και περίπτωση τελικά να ανακαλύψετε ότι
υπάρχει μία πλευρά σε κάποιο άτομο που δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Είναι δηλαδή διφορούμενη ως ερμηνεία. Έτσι αγαπητοί μου. Πάμε τώρα στα οικονομικά σας. Βοήθεια από φίλους ή εσείς βοηθάτε φίλους. Πολύ πιθανό δηλαδή να σας ζητηθεί σήμερα σε κάποιους από εσάς οικονομική βοήθεια ή να απευθυνθείτε εσείς σε φιλικά σας πρόσωπα που ξέρετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε για κάποια οικονομική βοήθεια ή αν όχι οικονομική βοήθεια, δηλαδή άμεσα να σας δώσουν χρήματα, πιθανότατα να είναι γνώμη για κάποιο οικονομικό ζήτημα, πιθανότατα κάποιος να ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον και εσείς μπορείτε ας πούμε να συμβουλευτείτε σχετικά με κάποιες ενέργειες ή με κάποια χρέη που έχετε, με κάποιες ενέργειες που θέλετε να κάνετε όσον αφορά τα οικονομικά σας. Έτσι. Επιπλέον και εδώ όμως ελοχεύει λίγο η παγίδα ότι αν εσείς ας πούμε απευθυνθείτε σε έναν φίλο που θεωρείτε ότι είναι ρε παιδί μου γκαρντάσης, εντάξει, τόσο πια της ψυχής άνθρωπος και αρχίσει να σας το μασάει, αλλά με δικαιολογίες του στυλ «μωρέ ξέρεις και δεν ξέρω και δηλαδή χωρίς να σας δίνει, χωρίς να σας τα αιτιολογεί τα πράγματα normal, αλλά καταλαβαίνετε το κίνητρό του ήταν, είναι να αποφύγει το να σας βοηθήσει με κάποια δανεικά, τότε παιδιά εντάξει, από τη στιγμή που δεν σας το λέει ξεκάθαρα, δεν είναι και τόσο φίλος. Γιατί αλίμονο, έτσι, με τους φίλους αυτό πρέπει να γίνεται, δεν είναι και τόσο φίλος. Εντάξει, έχετε λίγο στο νόσο αυτό ότι σήμερα είναι πάρα πολύ πιθανόν κάποιοι από εσάς να συναντήσετε στον οικονομικό τομέα κάποια τέτοια ενέργεια, αν προέρχεται από φιλία, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα προσωπικοερωτικά σας αγαπητοί μου. Τι έχουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ πιθανόν μια φιλία να μετατραπεί σε κάτι παραπάνω ή το αντίθετο, κάτι παραπάνω να μετατραπεί σε φιλία, εντάξει. Εδώ έχουμε να λέμε. Υπάρχει και το λεγόμενο φίλοι με προνόμια, υπάρχει και το λεγόμενο ξέρεις, είμαστε φίλοι τόσα χρόνια αλλά εγώ δεν αντέχω, αλλά θα σκάσω αν δες το πόσο βλέπω ερωτικά, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Υπάρχει όμως φυσικά και το ενδεχόμενο, ξέρεις κάτι, ναι, είμαστε μαζί, έχουμε σχέση, αλλά δεν, μου τελείωσε. Μου τελείωσε το πάθος, μου τελείωσε το συναίσθημα. Τι λες, θα μπορούσες να με δεις φιλικά? Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν ήσουν στη ζωή μου. Έτσι, βέβαια, αυτό είναι μια επιλογή που εσείς θα κληθείτε να πάρετε. Αν βέβαια σας ενδιαφέρει να μείνετε φίλοι, διαφορετικά, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ερωτική σχέση να μετατραπεί σε φιλία. Πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος εντός εισαγωγικών για να συμβεί αυτό. Γιατί συνήθως οι σχέσεις απλά τελειώνουν. Φιλία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διατηρηθεί. Παιδιά μου, αυτές οι καταστάσεις που μόλις περιέγραψα στα προσωπικοερωτικά σας, είτε εσείς θα τα νιώσετε και θα τα επικοινωνήσετε στην άλλη πλευρά, είτε η άλλη πλευρά σε εσάς. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μη σας κάνει εντύπωση αν σήμερα σας πλησιάσει άτομο του ιδίου φίλου και σας εκφράσει κάποια συναισθήματα. Άτομο δηλαδή που εσείς θεωρείτε πολύ καλό φίλο, αλλά μέσα του δεν είναι τα πράγματα απλά φιλικά. Άτομο του ιδίου φίλου, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι όμως φιλικά και έχει φτάσει στο σημείο που θέλει να σας τα πει, γιατί αλλιώς θα σκάσει. Έτσι βέβαια για μουλικά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, Και γενικότερα, τι να λέμε τώρα. Ας κρατήσουμε λοιπόν το βιντεάκι λίγο πιο σύντομο, για να μην είναι και κουραστικό. Αυτή είναι λοιπόν αγαπητοί μου η σημερινή ενέργεια. Είναι μια καλή ενέργεια και φυσικά, εντάξει, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει παιδιά. Τα πράγματα πάντα κάνουν κύκλους. Αν κάποια φιλία δεν έχει πια θέση στη ζωή σας και πρέπει να τελειώσει, εντάξει, ας τελειώσει. Να γίνει χώρος για κάτι άλλο, εντάξει. Αν ενεργειακά δηλαδή δεν έχει να προσφερθεί κάτι παραπάνω ανάμεσά σας, τότε ναι, έχει τελειώσει. Υπάρχουν και λεγόμενες φιλίες τοξικές. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όλοι μας έχουμε υπάρξει θύματα τοξικών ατόμων που μας έκαναν το φίλο και τη φίλη. Ενώ δεν ήταν έτσι, λοιπόν, παιδάκια μου. Χαλαρά,
ήρεμα. Ό,τι και αν γίνει, εσείς αξιολογήστε και δείτε τα πράγματα καθαρά. Εντάξει, και μην διστάσετε αν χρειαστεί να κλείσετε και πόρτες. Έτσι, αγαπητοί μου. Εγώ σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα.